Ο Ότς καταρχήν καρδία για την νίκη σήμερα. Πού πιστεύεις ότι κρύφτηκε ο αγώνας? Καταρχήν η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε λίγο μουδιασμένοι στο γήπεδο λόγω του ατυχές αποτελέσματος με τον Ολυμπιακό για το κύπελο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να πούμε με τον δικό μας τρόπο το ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που μας βοήθησε από την πρώτη αγωνιστική που ήρθε εδώ και μας χειροκρότησε ως φιναλίστ του περσινού κυπέλου και ως τριταθλήτρες από την περσινή χρονιά και μας αφήνει τώρα αυτός ο κόσμος, μας αφήνει πρωταθλητές και γι' αυτό αξίζει πολλά. Και αξίζει πολλά πέρα από το πρωτάθλημα και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί το θέμα δεν είναι να φτάσει στην κορυφή. Το θέμα είναι να συνεχίσει αυτήν την παράδοση και η ΑΕΚ να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο βόλεϊ. Οπότε δεν μπορώ παρά να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες, γιατί η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος ποτέ δεν είναι εύκολος στόχος και ποτέ δεν γίνεται με εύκολο τρόπο. Το ότι τον κατακτήσαμε με τόσο εμφαντικό τρόπο, τρεις αγωνιστικές στην ουσία πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, όσα αίτητη και με τρία μόνο χαμένα σετ μέχρι στιγμής, δείχνει αν μη τι άλλο πρώτον ότι ήταν καλύτερη ομάδα, είχαν ταλέντο και δουλέψαν σκληρά μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό πιστεύω αυτός ο πρώτος τίτλος της ΑΕΚ πρέπει να τον αφιερώσουμε στο λαό της ΑΕΚ, που ο εκφραστής και εμπνευστής είναι ο κ. Παπαδημητρίου και ο κ. Μιχαήλ, οι οποίοι πήραν πριν 4 χρόνια αυτή την ομάδα από την Α2 και την κάναν πρωταγωνίστρια στο γυναικείο βόλεϊ. Πού κρίθηκε το σημερινό του μάτς σήμερα? Πιστεύω το σημερινό του μάτς κρίθηκε στο ταλέντο των παιχτριών μου και κατά πόσο ήθελα να έχουν καλή εικόνα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο που κατέκλυσε και σήμερα το γήπεδο. Εκτός από την ΑΕΚ που έγραψε ιστορία φέτος, η ιστορία έγραψε και εσύ coach προσωπικά. Έγινε ο νεότερος προπονητής στους 17 τίτλους. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ περήφανοι όλοι στην ομάδα και εγώ προσωπικά ως για το πρώτο μου πρωτάθλημα. Αυτό όμως, όπως είπαμε, το να φτάσει στην κορυφή είναι ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι και εγώ σαν προπονητής να δείξω την πορεία μου στη διάρκεια του χρόνου, αλλά και η ομάδα η ΑΕΚ να δείξει την πορεία της μέσα στο πέρασμα των χρόνων, να γίνει γιατί όχι να κάνει μια νέα αυτοκρατορία όπως ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό θέλει πολύ σκληρή δουλειά και θέλει τον κόσμο δίπλα μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.